Το μεγαλύτερο πλήγμα στην περιοχή δεν είναι μόνο οι σεισμόπληκτοι και τα σπίτια, είναι οι επιχειρήσει, οι επιχειρηματίε. Οι επιχειρήσει αυτή τη στιγμή στο Αρκαλοχώρι λειτουργεί ένα 30%. Είναι απλά ανοιχτά, δεν λειτουργούν, υπολειτουργούν. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν που είναι η ραφοκοκαλιά τη ευρύτερη περιοχή χρήζουν άμεση βοήθεια. Που δεν είναι μόνο άμεσα χρηματική, ένα, ένα επίδομα, μια στήριξη. Είναι επίσης αυτό που είπε η κυρία πίσω από, τα, από το ΔΑΕΦ, σαν μηχανικός, ότι οι επιχειρήσεις τους, για κάποιο λόγο, ενώ δεν είμαστε μηχανικοί, βλέπουμε ότι έχουν σοβαρές ζημιές, χαρακτηρίστηκαν πράσινες. Γιατί τέτοιο το δίλημα, αν στη χαρακτηρίσουμε χίτρινη, θα χρειαστούν δύο χρόνια τουλάχιστον να μπει μέσα να λειτουργήσει. Στη χαρακτηρίζουμε πράσινη, κάνε από την τσέπη σου τι εργασίε, με αποτέλεσμα αυτοί οι άνθρωποι, ναι, μεν έχουν περάσει τον COVID και όλε τι δυσκολίε αυτέ, αλλά έρχεται τώρα και στη θέση να βάλουν το χέρι στην τσέπη να φτιάξουν τι επιχειρήσει του, χωρί καμία επιδότηση. Γιατί αν δεν το κάνουν, θα είναι κλειστά για τα επόμενα δύο χρόνια. Πρέπει λοιπόν να εστιαστούμε πάνω στο κομμάτι των επιχειρηματιών. Είναι, είναι πολύ σημαντικό το θέμα αυτό. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι, δεν θέλω να πω σε λεπτομέρειε τι προτάσει μπορεί να έχουμε τι επόμενε μέρε. Μεταξύ των άλλων, θα ένα υπόμνιο, σε έρθει να υπόμνημο, όπω και σε όλου του βουλευτέ στην περιφέρεια, τι προτάσει κάνουμε εμεί σαν σύλλογο.